Κοντά μας και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βασίλης Πανάκης, να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα για το δεύτερο συνέδριο Πολυτελούς Τουρισμού που πραγματοποιείται εδώ στο νησί της Σαντορίνης. Καλησπέρα. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία σε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο να πούμε τις απόψεις μας για το μέλλον του τουρισμού. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη Σαντορίνη, στη Σαντορίνη που έχει αναδείξει το τουριστικό μας προϊόν, όπου όπως γνωρίζουμε ο τουρισμός συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και του εθνικού μας προϊόντος. Από την πλευρά μου ως Υφυπουργός Εσωτερικών, εγώ δώσα τη διάσταση ότι τα έσοδα των τουρισμών και ο τουρισμός συμβάλλει καθοριστικά και στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Θέλω να πω ότι με νομοσχέδιο που πριν από λίγες μέρες έγινε νόμος του κράτους, τα έσοδα τα οποία συγκεντρώνονται από τον τουρισμό και γενικότερα από το τέλος παρεπιδημούντων, αλλά και από το τέλος ανθεκτικότητας, κυρίως όμως το τέλος παρεπιδημούντων, συμβάλλουν στο να ενισχύσουμε και τους ασθενέστερους δήμους. Όμως έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, διότι εμείς σε συνεργασία με το Δήμο Σαντορίνης, με όλους τους δήμους της χώρας, προσπαθούμε να χτίσουμε τις αναγκαίες υποδομές, όχι μόνο για να καλύψουμε τις σημερινές ανάγκες, αλλά για να καλύψουμε και τις μελλοντικές ανάγκες. Και επειδή σήμερα... Ποιες είναι οι μελλοντικές ανάγκες? Κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αύξηση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, άρα έχουμε και αύξηση των αναγκών. Και σε αυτές τις αυξημένες ανάγκες δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να τις καλύψουμε και φυσικά ο τουρισμός συμβάλλει και με το τέλος ανθεκτικότητας στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Άρα λοιπόν τα ωφέλη του τουρισμού γενικότερα και του τουρισμού πολυτελείας είναι πολλά και εδώ στη Σαντορίνη νομίζω ότι το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το να έχεις αύξηση του τουρισμού, διότι κάθε χρόνο έχουμε μια σημαντική αύξηση. Τώρα από την άλλη πλευρά αναφέρθηκα και σε έργα τα οποία γίνονται στο Δήμο Σαντορίνης και φυσικά στη χρηματοδότηση που λαμβάνει ο Δήμος Σαντορίνης, ο Δήμος Τύρας από το κεντρικό κράτος. Από το 2024 η χρηματοδότηση του Δήμου Τύρας είναι αυξημένη περίπου κατά 25% σε σχέση με το 2023 και όχι μόνο αυτό, μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με το Προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος θα δοθεί και πρόσθετη χρηματοδότηση σε όλους τους δήμους που θα ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας και στους δήμους της χώρας μας έχουν γίνει έργα που ξεπερνούν τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε υποδομές, σε έργα που θα μείνουν για να μπορέσουμε να στηρίξουμε το τουριστικό προϊόν. Πάντως εδώ και πολύ καιρό, κύριε Σπανάκη, ακούγεται εδώ πέρα ένας όρος όπου πολλοί είναι υπέρ και πολλοί κατά. Όρος υπερτουρισμός. Εσείς τι έχετε να πείτε για αυτόν τον όρο? Είναι μια αδόκιμη έτσι, λέξη. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Σας είπα προηγουμένως για τα ωφέλη του τουρισμού. Από εκεί και πέρα, οι ανάγκες όπως προκύπτουν από την αύξηση του τουρισμού επιβάλλουν το να έχουμε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Είναι κάτι διαφορετικό το να πούμε ότι πρέπει να δούμε συνολικά τους κανόνες που πρέπει να μπουν και διαφορετικό το να λέμε ότι εμείς δεν θέλουμε επενδύσεις. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θέλει επενδύσεις, θέλει τον τουρισμό, θέλει την ανάπτυξη. Ήδη ακούσαμε και ότι εμπιστεύονται την Ελλάδα μεγάλη επενδυτές για να επενδύσουν πάνω στον τουρισμό. Μέσα λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμείς θα συνεχίσουμε την πολιτική μας που νομίζω ότι έχει σημαντικά ωφέλη για όλες τις τοπικές κοινωνίες. Κοντά μας και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κύριος Τριαντόπουλος, να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα σχετικά με το δεύτερο συνέδριο Πολυτελούς Τουρισμού. Είχαμε την ευκαιρία σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον συνέδριο να αναλύσουμε τη στενή συνεργασία που έχουμε με τον κόσμο του τουρισμού στο κομμάτι της διαχείρισης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, τόσο στο σκέλος της πρόληψης, αλλά και κυρίως κατά τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, όπως το κάναμε σε άλλες περιπτώσεις του Νοτιού Αιγαίου, όπως τη Ρόδο πέρυσι στις πυρκαγιές, με σημαντική συνεισφορά και στενή συνεργασία πέραν από την πολιτεία, όπως εκφράζεται το κεντρικό κράτος, αλλά και από την περιφέρεια και τους δήμους, αλλά και με τους ανθρώπους του τουρισμού. Ήταν καταλυτική η εισφορά τους στη διαχείριση μιας πρωτοφανής κατάστασης τότε, η οποία ολοκληρώθηκε με τέτοιον τρόπο που δεν
δημιούργησε προβλήματα στη φήμη του νησιού. Αντιθέτως, δημιούργησε προστιθέμενη αξία ο τρόπος διαχείρισής της. Ενώ παράλληλα, συνεργασία και με τον τουριστικό κλάδο, πάντα είμαστε εδώ για να διαχειριστούμε. Όπως έχουμε φτιάξει με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο μια πλατφόρμα, έτσι ώστε σε στιγμές κρίσης να μπορούμε να κάνουμε την κατανομή των ανθρώπων που θέλουν προσωρινή διαμονή κάπου σε ξενοδοχεία, αλλά και για τα μέτρα στήριξης που πάντα επιστρατεύουμε. Άρα, όλοι μαζί, συνεργαζόμενοι στενά, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δημήσεις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και όταν αναφέρουμε για όλους μαζί, αναφέρουμε σίγουρα τους ανθρώπους του τουρισμού. Κοντά μας και ο κύριος Αναστάσιος Λιάσκος, πρώην Υφυπουργός Τουρισμού με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και πραγματικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σας για αυτό το συνέδριο Πολυτελούς Τουρισμού. Πρώτα απ' όλα να πω ότι με εντυπωσιάζει η εξέλιξη της Σαντορίνης, γιατί έχω έρθει αρκετές φορές και η αναβάθμιση της ποιότητας η οποία συντελείται και καταδεικνύεται και μέσω του σημερινού συνεδρίου. Κατά την άποψή μου, η ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος πρέπει να εξελίσσεται συνεχώς, είναι μονόδρομος. Είναι το στοιχείο το οποίο θα φέρει περισσότερο εισόδημα στη χώρα και ταυτόχρονα περισσότερους ποιοτικούς τουρίστες οι οποίοι είναι απαραίτητοι. Γιατί? Κύριε Υφυπουργέ, εγώ θέλω να μου διευκρινίσετε τι εννοείτε με το ποιοτικούς τουρίστες. Εννοώ ότι οι τουρίστες οι οποίοι έχουν αντίληψη και μπορούν να ξοδέψουν, και όταν λέω έχω αντίληψη εννοώ αντίληψη του να θαυμάσουν τις ομορφιές και τη μοναδικότητα της χώρας, όπως αυτό εδώ του προορισμού, είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν και να ξοδέψουν περισσότερο και να απολαύσουν καλύτερα, αλλά να σέβονται και περισσότερο το περιβάλλον. Από την άλλη μεριά, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι και η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού πρέπει πλέον να δώσει μεγάλη προτεραιότητα στις υποδομές του κάθε προορισμού. Η κυβέρνηση είναι στο πλάι της περιφέρειας, του Δήμου, της Σαντορίνης. Φυσικά. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση κάνει πάντα το χρέος της προς την κατεύθυνση του να στηρίξει την αυτοδιοίκηση. Όμως οι προτεραιότητες πολλές φορές είναι εκείνες οι οποίες στον κάθε τόπο έρχονται μέσα από τους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται και εκείνοι το πώς θα πρέπει να διαφυλάξουν την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος μέσω των υποδομών. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές χρησιμοποιείται ο όρος υπερτουρισμός όταν δεν υλοποιούμε αυτά που πρέπει να υλοποιήσουμε. Μοιάζει δηλαδή σαν να λέμε ότι προτιμούν πολύ το μαγαζί μας, αλλά εμείς τι κάνουμε, το φτιάχνουμε ή το κλείνουμε. Είμαστε λυπείς δηλαδή. Είμαστε λυπείς στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή οι υποδομές πολλές φορές δεν συμβαδίζουν με τα ποιοτικά επενδυτικά σχέδια των επιχειρηματιών. Βλέπουμε λοιπόν ότι χρειάζεται ένα πάντρεμα και μια συνεργασία για να μπορέσει η Ελλάδα στο μέλλον να έχει πολύ καλύτερη απήχηση σε αυτό που πραγματικά είναι το όπλο της. Γιατί ο τουρισμός είναι το όπλο της χώρας και είναι, θα έλεγα, ο βασικός πυλώνας στήριξης του προϋπολογισμού της. Πάντως χαίρομαι πάρα πολύ που διευκρινίσατε και ξεκαθαρίσατε τη θέση σας σχετικά με την αδόκιμη έκφραση υπερτουρισμός, γιατί είναι κάτι που τα ακούμε πολύ συχνά, ειδικά εδώ στο νησί της Σαντορίνης. Συνήθως αυτοί που χρησιμοποιούν τον όρο είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν σχετικά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα έλεγα ότι δεν αντιλαμβάνονται από τι ζει η χώρα μας. Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό. Αν μία χρονιά δεν έρχονταν οι τουρίστες στην Ελλάδα, επειδή ξέρω τι προσφέρει ο τουρισμός στον προϋπολογισμό, αν λέγαμε λοιπόν ότι μία χρονιά δεν έρχονταν τουρίστες στην Ελλάδα, η χώρα θα χρεοκοπούσε. Αυτό και μόνο φτάνει για να αντιληφθεί κάποιος τη συνεισφορά του τουρισμού στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Να πω ότι είναι ο μοναδικός τομέας δε που το 1 ευρώ μοχλεύεται και φτάνει από 3 έως 5. Δηλαδή η μόχλευση του χρήματος στον τουρισμό είναι τεράστια. Και το αντιλαμβάνεται κάποιος όταν βλέπει τις συνεργασίες που γίνονται μέσα από την έλευση των τουριστών.
Θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, και για την επιβολή τέλους της κρουαζιέρας για τα 20 ευρώ μιλώ, που ανακοίνωσε και η κυρία Κεφαλογιάννη. Ποια είναι η γνώμη σας, η θέση σας πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, τα τέλη είναι πραγματικά, κατά την άποψή μου, ανταποδοτικά στην τοπική κοινωνία και στον προορισμό. Και έτσι θα πρέπει να είναι. Από την άλλη μεριά, επειδή ακούστηκε κάτι για ένα τρίτο, το οποίο θα το παίρνει ο Δήμος Θήρας, το ένα τρίτο η περιφέρεια και άλλο ένα τρίτο η κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι είναι ανταποδοτικό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι είτε το τέλος της κρουαζιέρας, είτε τα δημοτικά τέλη ή οποιαδήποτε άλλα τέλη να αξιοποιούνται προς την κατεύθυνση των υποδομών. Αυτό που είπα πριν δηλαδή, γιατί διαφορετικά δεν έχουν νόημα. Και δεν είμαι, το είπε άλλωστε και κάποιος ομιλητής τώρα στο τέλος, δεν είμαι εκείνος ο οποίος θα έλεγα ότι δεν χρειάζονται τέλη. Χρειάζονται και απαιτούνται, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί και η τοπική κοινωνία να το πω έτσι, να ξεκαθαρίζει ορισμένα πράγματα και οι τουρίστες να αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί να είναι όλα δωρεάν. Κοντά μας και ο βουλευτής Κυκλάδων Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάρκος Καφούρος, να μας πει πολλά και σημαντικά για το δεύτερο συνέδριο πολυτελούς τουρισμού εδώ στη Σαντορίνη. Καλησπέρα. Γεια σας. Είναι ένα σημαντικό συνέδριο, αφορά τον τουρισμό και μάλιστα τον τουρισμό ποιότητας. Είναι ένα πεδίο που η χώρα μας είναι ανταγωνιστική και νομίζω πλέον ότι θα πρέπει να κινούμαστε σε αυτά τα επίπεδα. Να δίνουμε λιγότερη σημασία στα νούμερα και περισσότερο στο πόσο ευχαριστημένοι είναι οι πελάτες μας, οι επισκέπτες μας που φεύγουν από τα νησιά μας, το πόσο ποιοτικό προϊόν μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτούς. Η Σαντορίνη, όπου είναι ο τόπος όπου γίνεται αυτό το συνέδριο, δεν είναι μια επιλογή τυχαία. Όπως και τα νησιά των Κυκλάδων, είναι τόποι με πολύ σημαντική πολιτισμική κληρονομιά, με γαστρονομία, με εινική παράδοση, με την αρχιτεκτονική τη μοναδική των οικισμών μας, και όλα αυτά είναι το πακέτο που θα λέγαμε που δημιουργούν ένα άλλο επίπεδο τουρισμού, ο ποιοτικός τουρισμός, οι άνθρωποι που θα καταναλώνουν περισσότερο και θα μένουν περισσότερο ευχαριστημένοι φεύγοντας από τα νησιά. Πάντως υπάρχουν και πολλοί τομείς όπου χρειάζονται βελτίωση, έτσι, και μιλώ και για τις υποδομές και γενικότερα για πολλά ζητήματα που αφορούν στο νησί της Σαντορίνης. Οπότε εσείς τι βλέπετε στο μέλλον να γίνεται σχετικά με αυτά? Ναι, είναι το μεγάλο στοίχημα το πόσο εμείς μπορούμε να τρέξουμε όλες αυτές τις αναγκαιότητες, και υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες, κυρίως στο κομμάτι των υποδομών, αλλά κυρίως εγώ θα έλεγα υπάρχει ανάγκη και σε ένα θεσμικό πλαίσιο θωράκισης των νησιών, και ειδικότερα στη Σαντορίνη το βλέπουμε, ώστε να προστατεύεται το νησί, να προστατεύονται οι τόποι μας από την υπερεκμετάλλευση και να μην χάνουν την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητά τους. Πάντως πολλές φορές έχετε θέσει προβλήματα της Σαντορίνης από το βήμα της Βουλής και θα ήθελα να μάθουμε εάν τελικά η κυβέρνηση είναι στο πλευρό μας. Νομίζω ότι μια προσπάθεια δεν πάει χαμένη. Βλέπετε ότι κάνουμε πολλά σημαντικά βήματα. Το θέμα της υποστελέχωσης μάλλον των υπηρεσιών μας, η οποία ήταν σε πολύ χαμηλά, αντιμετωπίζεται με τα δύο τελευταία νομοσχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών. Έρχεται τώρα το επόμενο και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, όπου θα υπάρχει το κριτήριο της εντοπιότητας με αυξημένη μοριοδότηση. Νομίζω η έννοια της νησιωτικότητας πλέον αντιμετωπίζεται διαφορετικά και όλο και περισσότερο μπαίνει σε κάθε νομοσχέδιο. Βέβαια, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι χρειάζονται να γίνουν πολλά περισσότερα πράγματα για να φτάσουμε στο στοίχημα του ποιοτικού τουρισμού, γιατί εκεί είναι, όπως είπα, και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα ακόμη. Έχουμε κοντά μας την επαρχοθήρα, στην κυρία Ιουλία Καραμολέγκου, να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα για το δεύτερο συνέδριο πολυτελούς τουρισμού εδώ στο νησί της Σαντορίνης. Καλησπέρα και πραγματικά θέλουμε να ακούσουμε όσα έχετε να πείτε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλωσορίζουμε στο όμορφο νησί μας αυτό το δεύτερο συνέδριο που αφορά τον τουρισμό πολυτελεία στη χώρα μας. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, μιας και προκρίνει μια διαφορετική εικόνα του τουρισμού από αυτή που έχουμε και αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση στο νησί μας. Βέβαια, ο τουρισμός πολυτελείας δεν είναι με την έννοια αυτή καθ' αυτή του όρου της πολυτελείας, γιατί πολλοί μπερδεύονται και θεωρούν ότι μιλάμε μόνο για την πολυτέλεια, δηλαδή τα πεντάστερα ξενοδοχεία, την πολυτέλεια που έχει να κάνει με τις παροχές, την πολυτέλεια που έχει να κάνει μόνο με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι έτσι. Η πολυτέλεια έχει ένα πολύ διαφορετικό όρο στην περίπτωση αυτή. Ποια είναι η έννοια του όρου αυτή? Έχει να κάνει με την φιλοξενία μας πρώτα απ' όλα. Τη φιλοξενία που είναι πάρα πολύ σημαντική για το νησί μας, για εμάς τους Σαντορινίους, για τους Θηρασιώτες και γενικά για όλα τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Την αυθεντικότητα, δηλαδή αυτό που εμείς βιώνουμε σε καθημερινή βάση, αυτό που εμείς ζούμε στα νησιά μας, το οποίο προσπαθούμε να το μεταδώσουμε στον κάθε επισκέπτη στο νησί, να καταλάβει τον τρόπο που ζούμε εμείς οι ντόπιοι πρώτα απ' όλα. Και είναι κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε και βλέπουμε ότι είναι πολύ θελκτικό για τον επισκέπτη. Έχει να κάνει με την ευζοία, έχει να κάνει με τον πολιτισμό μας, φυσικά με τον πολιτισμό μας, τον οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε αφήσει λίγο σε δεύτερη μοίρα και αυτό με στεναχωρεί ιδιαίτερα, το έχω ξαναπεί άλλωστε σε δήλωσή μου. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στον πολιτισμό. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι. Η Σαντορίνη έχει τον αρχαιολογικό χώρο του Ακροτηρίου. Πρόσφατα, μάλιστα, ανακαλύφθηκε και ένας νέος αρχαιολογικός χώρος στη Θηρασιά, στο άκρο της Θηρασιάς, στη θέση της νέας κίμησης, Παναγίας Κίμησης. Γενικότερα, έχει να κάνει με πολύ διαφορετικές έννοιες από αυτές που έχει κάποιο στο μυαλό του ακούγοντας τη λέξη πολυτέλεια. Και άλλα πολλά, τη γευσηγνωσία και άλλα πολλά. Πάντως είδαμε πως απευθύνατε το λόγο και στον Υφυπουργό Εσωτερικών, αλλά και στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και ήταν πάρα πολύ σημαντικά τα όσα θέσατε επιτάπητος. Η αλήθεια είναι, κυρία Σαββίδου, ότι με μεγάλη χαρά τους φιλοξενούμε τους υπουργούς στα νησιά μας, με μεγάλη χαρά τους φιλοξενούμε για να ακούσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ σε καθημερινή βάση. Γιατί ξέρετε, η προσωπική επαφή και οι διαζώσεις, έτσι, παρουσία, είναι πολύ σημαντική για να αντιληφθούν και εκείνοι το πόσο σοβαρά προβλήματα έχει η Σαντορίνη αναφορικά με τις υποδομές. Όπως είπα και στο χαιρετισμό μου πριν, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και τους χρειαζόμαστε δίπλα μας, τους χρειαζόμαστε όχι απλά σαν επισκέπτες, τους χρειαζόμαστε σαν αρρωγούς και συνεργάτες, ώστε την επόμενη μέρα η Σαντορίνη να έχει την αντιμετώπιση που οφείλει να έχει από την ελληνική κυβέρνηση. Κοντά μας ο Δήμαρχος Θήρας, ο κύριος Νίκος Ζόρζος, να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα σχετικά με το δεύτερο συνέδριο πολυτελούς τουρισμού που πραγματοποιείται εδώ στο νησί της Σαντορίνης. Καλησπέρα, κύριε Ζόρζο. Καλησπέρα. Καλημέρα. Είμαι Μεσόγειος. Είναι Μεσόγειος εδώ. Έχουμε φως πολλές ώρες. Βρίσκομαι εδώ ως έχω καθήκον, καθώς γίνεται το συνέδριο στη Σαντορίνη και κατέθεσα στο χαιρετισμό μου τις απόψεις που συχνά καταθέτω και σας είναι γνωστές εδώ και αρκετά χρόνια. Είχα και την ευκαιρία με τον Υπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, χθες βράδυ να μιλήσουμε για τα θέματα που αφορούν τη Σαντορίνη και αφορούν βέβαια το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και κλιματικής κρίσης. Είναι ένα συνέδριο που επαναλαμβάνεται αυτό το χρόνο και για δεύτερο χρόνο και σας λέω ότι ως έπρεπε είμαι παρόν, αλλά οι ευχαριστίες της κυρίας Σπυροσφούλου ήταν υπερβολικές σε μένα, καθώς ο Δήμος εκτός από την παρουσία τη δική μου δεν είχε άλλη συμμετοχή. Και επειδή θέλω να λέω πάντα τα πράγματα όσα έχουν, λέω σας λέω. Εννοείται από άλλες δημοτικές παρατάξεις? Όχι. Δεν είχε συμμετοχή στην οργάνωση, στην χρηματοδότηση κτλ. Αυτό θέλω να πω. Κύριε Ζόρζο, εσείς πώς βλέπετε θα συνεχιστεί αυτός ο θεσμός, μπορώ να πω, γιατί για δεύτερη φορά πραγματοποιείται εδώ στο νησί της Σαντορίνης σε αυτό το συνέδριο. Η πρωτοβουλία που παίρνει, που έχει πάρει η κυρία Σπυροπούλου, βεβαίως θα συνεχιστεί από ό,τι έχουμε συζητήσει και μαζί της. Τι σημαίνει η ανάδειξη του πολυτελούς τουρισμού για το νησί της Σαντορίνης, όπου πραγματοποιείται και στο νησί της Σαντορίνης? Εγώ δεν χρησιμοποιώ τη λέξη πολυτελής του τουρισμού, χρησιμοποιώ την έννοια του ποιοτικού τουρισμού, καθώς θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να συμβαδίζει και με την
αυθεντικό του τόπου και λέω πολλές φορές ότι ποιοτικός επισκέπτης δεν είναι μόνο ο εκείνος ο οποίος αφήνει αρκετά χρήματα, που είναι βέβαια ζητούμενο και αυτό ασφαλώς είναι ζητούμενο, αλλά ακόμη και εκείνος που έχει ειδικότερα ενδιαφέροντα και θα επισκεφτεί τον τόπο γιατί έχει ειδικότερα ενδιαφέροντα. Αυτός που έχει ειδικότερα ενδιαφέροντα θα σεβαστεί και τον τόπο. Κοντά μας και ο κύριος Αντώνης Παγώνης, πρόεδρος ξενοδόχων Σαντορίνης, θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη Σαντορίνη. Πραγματικά μια μοναδική εμπειρία και πραγματικά μια μοναδική διοργάνωση για το νησί μας. Το νησί μας ως κορονίδα του ελληνικού τουρισμού μπορεί πραγματικά να υποστηρίξει τη λέξη luxury και τη λέξη pleasure. Άρα είμαστε εδώ για πραγματικά να μεταλαμπαδεύσουμε στους υπόλοιπους την έννοια του τουρισμού πολυτέλειας και την έννοια της φιλοξενίας. Πάντως οι υφυπουργοί οι οποίοι ήταν προσκεκλημένοι στο συνέδριο μίλησαν για σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές και ότι θα γίνουν πολλά και διάφορα έργα στο μέλλον. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Αυτό ήταν ευχάριστο. Είναι η αλήθεια ότι είδαμε μία κόντρα ανάμεσα στον Δήμαρχο και τους υπουργούς. Κόντρα, τι εννοείτε κόντρα? Εννοώ ότι μια αντιπαράθεση, πολύ σωστά υπήρξε βέβαια αυτή γιατί ήταν επικοδομητική. Όλοι πιστεύουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις σε θέματα υποδομών και άρα αν υπάρξουν έργα υποδομής, το νησί μας θα μπορεί να πάει στην επόμενη σελίδα η οποία πραγματικά θα του δώσει ένα μοναδικό σημείο στο βάθρο του τουρισμού πολυτελείας παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε πλέον να καλύπτουμε κάτω από το χαλί τα προβλήματα των υποδομών και δεν μπορούμε άλλο πλέον να μην ζητάμε έργα υποδομής για αυτό το νησί που προσφέρει τόσα στο ΑΕΠ της χώρας. Να έχουμε κοντά μας και τον κύριο Αντώνη Λιόπουλο, ξενοδόχο εδώ στο νησί της Σαντορίνης, να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα για το δεύτερο συνέδριο πολυτελείου τουρισμού εδώ στο νησί της Σαντορίνης. Είχε πολύ μεγάλη σημασία αυτό το συνέδριο και πάλι να γίνεται εδώ στο νησί μας, αν και δεν αφορά αποκλειστικά τη Σαντορίνη, αφορά γενικότερα το τουριστικό προϊόν της Ελλάδος μας και πιστεύω ότι είναι μια αξιόλογη προσπάθεια, μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να μπορέσουμε να αναδείξουμε μέσω της Σαντορίνης το τι μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα προς τον επισκέπτη, προς τον τουρίστα και ότι εμείς είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις προσδοκίες και να κάνουμε μάλλον να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες του κάθε επισκέπτη μας και έτσι να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το οποίο εμείς προσφέρουμε. Μπορούν να συμβούν όλα αυτά τα οποία είπατε? Θεωρώ ότι... Δηλαδή μπορούμε να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των επισκεπτών? Είμαστε σε μία, ας το πούμε, φάση που πρέπει να μεταλλαχθούμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε, πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε πράγματα. Δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα οποία για χρόνια έχουμε σχεδιάσει και με δυσκολία υλοποιούνται γιατί δεν υπάρχει απαραίτητη βοήθεια από τον κρατικό μηχανισμό, από την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα και πρέπει αυτά όλα να μπουν σε ένα πρόγραμμα υλοποίησης το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουμε έτσι να κρατήσουμε, να περισσώσουμε αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει και να μπορέσουμε να πετύχουμε μεγαλύτερους στόχους ακόμα πιο ψηλά. Για τον αδόκιμο όρο λέξη υπερτουρισμό, τι έχετε να πείτε? Διαφωνώ κάθετα. Διαφωνώ κάθετα με τον όρο ο οποίος δημιουργήθηκε από κάποιες χώρες μετά την πανδημία. Βλέπουμε στη Βενετία, βλέπουμε στην Μαγιόρκα να μιλάνε για υπερτουρισμό που εκεί πιθανό να υπάρχει. Εδώ σε εμάς δεν ισχύει αυτός ο όρος. Υπάρχει μία υπερσυγκέντρωση ανθρώπων που αποβιβάζονται από την κρουαζιέρα κάποια χρονική στιγμή της ημέρας η οποία απλώς θέλει μία διαχείριση. Πρέπει να διαχειριστούμε αυτές τις ροές των τουριστών, πρέπει να μπορέσουμε να καταφέρουμε να αποκλείσουμε αυτόν τον όρο. Εγώ τον βγάζω από το λεξιλόγιό μου. Είναι αδόκιμος, είναι ένας όρος ο οποίος μας δημιουργεί προβλήματα. Τον πήραν τα media, τα μέσα, το χρησιμοποιούν γιατί πουλάει, αλλά όταν χτυπάς με αδόκιμο τρόπο τους δύο πυλώνες του ελληνικού τουρισμού, όπως είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη, με τίτλους «Καλά να πάθουν», «Κοιτάτε τι συμβαίνει» κλπ. Είναι σαν να υποδαυλίζεις όλο τον ελληνικό
τουρισμό, δηλαδή όλη την Ελλάδα. Γιατί αυτοί οι δύο προορισμοί είναι πασίγνωστοι παγκοσμίως και είναι αυτοί που ουσιαστικά προσελκύουν και τραβάνε μαζί και όλους τους υπόλοιπους. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια σωστή διαχείριση, διότι εδώ το νησί αυτό θέλει management. Θέλει δηλαδή διαχείριση του προορισμού και μακάρι να μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν οργανισμό διαχείρισης προορισμού για να έτσι να έχουμε ένα σοβαρό και σωστό αποτέλεσμα. Θα μας και η δημοσιογράφος του ΑΛΦΑ, η Έλλη Σπυροπούλου, να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα, μιας και εσύ συντόνισες όλη αυτή τη διοργάνωση, το συνέδριο. Δεν το συντονίσαμε μόνο και ευτυχώς. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι ιδιοκτήτρια της εταιρείας που το διοργανώνει για δεύτερη χρονιά εδώ στη Σαντορίνη. Αλλά εντάξει, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα αν δεν ήταν όλοι εδώ οι επιχειρηματίες, όλοι εδώ οι άνθρωποι που το στηρίξαν, που το βοήθησαν, οι ομιλητές μας. Εγώ το είπα και στην αρχή του συνεδρίου. Δεν κατάγομαι από τη Σαντορίνη, αλλά εγώ θεωρώ ότι είμαι από τη Σαντορίνη πλέον. Τελείωσε. Είναι το νησί, είναι νησί μου αυτό. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Έχετε αυτό το ταλέντο να αγαπιέστε παγκοσμίως. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλόξενη, πραγματικά την πολύ μεγάλη αγκαλιά αυτή που έχουμε δεχτεί όλο αυτό το διάστημα. Και συνεχίστε. Σήμερα έχουμε και το βράδυ τη συνέντευξη του David De Rothschild, ο οποίος είναι ο ήρωας του κλίματος, όπως λέμε, ο επίτιμος καλεσμένος μας και θα μιλήσει για την κλιματική κρίση και πώς αυτό επηρεάζει τον τουρισμό. Αύριο συνεχίζεται επίσης από το πρωί η διεργασία του συνεδρίου και το βράδυ έχουμε και βραβεία. Luxury Tourism Awards. Πού είναι, κάπου εδώ, δεν ξέρω πού είναι, κάπου εδώ τα είχαμε. Πάντως από ό,τι υπόθηκε, θα συνεχιστεί αυτός ο θεσμός, συνέδριο και του χρόνου, πρώτο Θεός. Να είμαστε καλά, με έδρα τη Σαντορίνη, θα αφορά όλη την Ελλάδα όπως πάντα. Αποφασίσαμε να είναι εδώ η έδρα του συνεδρίου μας. Κάνουμε και άλλα συνέδρια σε όλη την Ελλάδα, αλλά το συγκεκριμένο νομίζω ότι εδώ έχει βρει το σπίτι του και δεν θα μετακινηθεί ποτέ ξανά. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, να είμαστε εδώ κάθε χρόνο. Κοντά μας και η πρόεδρος Ξενοδόχων Ζακύνθου και αντιπρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η κυρία Χριστίνα Τετράδη, να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα για το δεύτερο συνέδριο πολυτελούς τουρισμού εδώ στη Σαντορίνη. Ερχόμενοι εδώ από τη Ζάκυνθο, πέραν το ότι θαυμάζουμε την υπέροχη Σαντορίνη, έχουμε να μιλήσουμε για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο γίνεται για δεύτερη φορά και από ό,τι φαίνεται θα γίνει και θεσμός. Νομίζω πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα και για την φιλοξενία γενικότερα και τη σημασία της, για τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς, αλλά και ειδικότερα για το θέμα του πολυτελούς τουρισμού και πόσο αυτό μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω. Μπορεί να επιτευχθεί τελικά εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η φιλοξενία στην πραγματικότητα είναι αυτό που όλοι εμείς προσφέρουμε. Νομίζω ότι κάθε μέρα γινόμαστε πρεσβευτές της χώρας μας, προσφέροντας την αγάπη μας, αλλά και το ενδιαφέρον μας στους επισκέπτες που έρχονται. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για τα ζητήματα ζωτικής σημασίας, έτσι που αφορούν στην καθημερινότητα, όπως υποδομές και πολλά άλλα, στα οποία ας πούμε υπάρχουν ελλείψεις, εσείς τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτά? Σίγουρα υπάρχουν ελλείψεις και σίγουρα ένας τόπος και ειδικά ο τουρισμός δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς σωστές υποδομές. Όμως οι υποδομές πρέπει πρώτα απ' όλα να αναπτυχθούν για εμάς, για τους κατοίκους των διάφορων τόπων και μετά φυσικά να τις απολαμβάνουν και οι επισκέπτες μας. Όπως είπαμε, ένας τόπος δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν λειτουργεί πρώτα απ' όλα για εμάς που μένουμε και ζούμε σε αυτόν.